η περιφέρεια Κρήτης εν όψη της ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας υγείας, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει φέτος ως υγεία για όλους, εννοώντας δηλαδή ότι πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους πληθυσμούς, όλες τις ηλικίες, όλα, και τον άντρα και τη γυναίκα, και εμείς περήφανοι για την κριτική διατροφή μας, γιατί ξέρετε γίνεται μεγάλη σύγχυση και προσπαθεί να ταυτιστεί η κριτική διατροφή με τη μεσογειακή, είναι τελείως κάτι διαφορετικό, θα σας τα πει ο καθήλυνα αρμόδιος ο κ. Γιακουμάκης. Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτή την λεγόμενη κριτική διατροφή και όχι μεσογειακή όπως θέλουν να την εντάξουμε. Ναι, εντάξει, ανήκει η Κρήτη την Μεσόγειο, στη λεκάνη της Μεσογείου, όμως ήταν πολύ χαρακτηριστικά τα γνωρίσματα και της, της τροφής που λάβαναν οι προγονείς μας, αλλά και της άσκησης, της καθημερινής δηλαδή δραστηριότητας, και όλα αυτά που έχουν οδηγήσει μελέτες παγκοσμίου επίπεδου να κατατάξουν ως από τις καλύτερες διατροφές στον κόσμο. Η Περιφέρεια λοιπόν, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, εορτάζοντας την ημέρα, Παγκόσμια ημέρα υγείας, επέλεξε το θέμα της διατροφής προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες. Θα δείτε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν καθηγητές από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, υπάρχουν εκπρόσωποι από την περιφέρεια που θα αναδείξουν τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή, όπως για παράδειγμα από το αγρόκτημα στο πιάτο, όπως τα σήματα ποιότητας, το κριτικό δεκατιανό, τα υπόλοιπα που είναι στα εστιατόρια, που εν όψη και της επερχόμενης νέας τουριστικής περίοδου όλο ένα και πιο πολύ θα βλέπουμε στα εστιατόρια είτε ξενοδοχείων είτε της πόλης με κριτικά προϊόντα και κριτική διατροφή και συνταγές. Έχουμε μια επιμέρους ενότητα που αφορά μια μελέτη που τρέχουμε για την επίδραση της πανδημίας της COVID-19 στην υγεία και στην διατροφή μας, και έχουμε και θα κλείσουμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με ευαίσθητους ανθρώπους όπως είναι οι ασθενείς με καρκίνο, και από πλευράς διατροφών που πρέπει να λαμβάνουν και επίσης και ως μέτρο πρόληψης, γιατί είναι γνωστό ότι η διατροφή και ειδικά η κριτική διατροφή έχει μεγάλη σημασία στην πρόληψη του καρκίνου. Στοματική υγεία επίσης για τα παιδιά μας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με τρόφιμα τα οποία ήδη τα οποία μπορούν να πωλούνται, κριτικά προϊόντα στα κηλικία των σχολείων, κουβέντες που πραγματικά κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά τα βήματά μας είναι ακόμα πολύ μικρά μπροστά σε αυτό το μέγεθος του προβλήματος. Βιομηχανικά προϊόντα, το οποίο βρίσκεται μέσα στο πιάτο μας, βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας, βρίσκεται μέσα στην διατροφή μας. Είμαι από εκείνους, εκείνες που πιστεύουν, κύριε Γιακουμάκη, για να έρθω και σε εσάς, ότι η μεσογειακή διατροφή είναι κάτι άλλο, η κριτική διατροφή είναι κάτι άλλο, τουλάχιστον στα χρόνια μου και έτσι όπως την έχω ζήσει μέσα από το σπίτι παππούδων γιαγιάδων, τα σπίτια παππούδων γιαγιάδων από τα χωριά, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να το δούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Καλημέρα και από μένα και σε εσάς, κυρία Δουγεράκη, και στον συνεργάτη τον κύριο Παπαδάκη και σε όλους τους ακροατές σας. Να πω καταρχήν, έτσι όσον αφορά γενικά την εισαγωγή σας, ότι το κομμάτι της διατροφής φυσικά και είναι κάτι που μας απασχολεί συνεχώς. Η διατροφή δεν είναι θέμα επιλογής, είναι κάτι που είναι μόνιμο μέσα στην καθημερινότητα όλων μας, ασχέτως είτε ηλικιακής κατηγορίας είτε οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας, οπότε είναι πάντα επίκαιρο. Γι' αυτό και είτε με αφορμές κάποιες παγκόσμιες ημέρες είτε γενικά δράσεις που κάνει οποιοσδήποτε φορέα σχετίζεται με την υγεία, πάντα θα είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλάμε.
και να καθοδηγούμε τον κόσμο, να τον βοηθάμε αναλόγως και με την επικαιρότητα, όπως ας πούμε τα τελευταία 2-3 χρόνια που ανέφερε και ο κύριος Παπαδάκης, ότι τρέχουμε τώρα και τη μελέτη για το πώς έχει υπάρξει μια επιρροή ας πούμε στο σωματικό μας βάρος και στη διατροφή μας κατά τη διάρκεια του όλης αυτής της περιπέτειας που είχαμε τα τελευταία με την χρόνια, πανδημία, ακριβώς, του εγκλεισμού μέσα στα σπίτια, ακριβώς. Έτσι, είτε με αφορμή τώρα και την Παγκόσμια ημέρα της υγείας που κάνουμε και αυτή την ημερίδα που λίγο κάπως έτσι τα συνδυάζει και τα από εκεί και πέρα η κριτική διατροφή ειδικά για μας είναι κάτι πολύ γνώριμο σαν όρος. Γενικώς η αλήθεια είναι ότι από όταν πρωτο βγήκε ο όρος για την μεσογειακή διατροφή, επειδή μιλάμε για μια μελέτη έτσι, διεθνή, παγκόσμια, που περιλάμβανε πάρα πολλές χώρες, έτσι γεωγραφικά προσδιορίστηκε σαν μεσογειακή, λόγω της θέσης της Ελλάδας στη Μεσόγειο, αλλά φυσικά ο καθένας μας λίγο αν αναλογιστεί τι σημαίνει μεσογειακή διατροφή, καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, αν το πούμε μεσογειακή, με την έννοια ότι πόσο όμοια είναι η διατροφή ας πούμε της Ελλάδας με της Ισπανίας ή με της Αιγύπτου, του Μαρόκου, του Ισραήλ, δηλαδή χωρών της Μεσογείου. Άρα, σαφέστατα, η τοπική κουζίνα κάθε περιοχής είναι κάτι άλλο, κάθε χώρας είναι κάτι άλλο. Είναι ακριβώς. Και επειδή λοιπόν η τότε έρευνα από την οποία βγήκε εκείνος ο όρος αφορούσε πληθυσμό της Κρήτης, κανονικά θα έπρεπε να το έχουμε εκμεταλλευτεί και εμείς κάπως. Νομίζω ότι δώσατε τον καλύτερο προσδιορισμό, κύριε Γιακουμάκη. Άλλο η γεωγραφική ονομασία της μεσογειακής διατροφής Μεσόγειο, άλλο η κρητική κουζίνα, η κρητική διατροφή, άλλο η ιταλική, άλλο η ισπανική και οτιδήποτε άλλο θέλουμε να πούμε. Κρητική διατροφή, τα ωφέλη της. Δώστε μου τα ωφέλη της, διότι να σας πω κάτι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, η αύξηση αν θέλετε των καρκίνων, τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται με βάση τις μελέτες, η πανδημία και η έρευνα που πριν από λίγο αναφέρατε, μια έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτά τα οποία έχουμε περάσει μέχρι σήμερα νομίζω ότι μας οδηγούν εκεί που δεν θα έπρεπε εμείς να πηγαίνουμε και να είμαστε πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση, κάτι που δεν το κάνουμε. Κρητική διατροφή, δώστε μου δύο κουβέντες. Κοιτάξτε, εδώ τώρα για μας θα έπρεπε όλα αυτά να είναι δεδομένα και αυτονόητα και να είμαστε εμείς πραγματικά όχι στο όνομα αλλά και στην πράξη οι πρεσβευτές αυτού του προτύπου διατροφής, γιατί παλιότεροι βέβαια είχαν πάρα πολλά χαρακτηριστικά της στην καθημερινότητά τους, τα πολλά όσπρια, τα πολλά χορταρικά, τα πολλά φρούτα και λαχανικά, το κρέας σε πολύ πιο αραιές συχνότητες από ό,τι το τρώμε τώρα, τα επεξεργασμένα και βιομηχανοποιημένα έτσι, προϊόντα ήταν ελάχιστα, είχαμε προϊόντα όπως η ελιά, το χαρούπι, έτσι, πάρα πολλά τρόφιμα σε πιο φυσική μορφή, που τώρα δυστυχώς τα αρκετά τελευταία χρόνια έχουμε απομακρυνθεί από αυτό και ενώ παγκοσμίως όλοι οι φορείς έτσι, οθούν τον κόσμο προς αυτό το πρότυπο, εμείς που είμαστε εδώ στην καρδιά εκεί που γεννήθηκε έχουμε απομακρυνθεί από αυτό. Δηλαδή η μόδα, μισό λεπτό. Ναι. Δηλαδή η μόδα και το ρεύμα παγκόσμια σε πάει στην κριτική διατροφή αλλά εμείς εμένουμε σε κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω για μόδες ή για ρεύμα, απλά λέω ότι διεθνώς έτσι φορείς που βγάζουν οδηγίες διατροφής, που προτείνουν το ποιο θα έπρεπε να είναι έτσι το διατροφικό μοτίβο, το πιο υγιεινό, το πιο σωστό, είναι σχεδόν από όλους πάρα πολύ κοντά στα δεδομένα αυτά τα δικά μας, της μεσογειακής όπως την αποκαλούν εκείνοι, στην κριτική όπως τη γνωρίζουμε εμείς, διατροφικό μοντέλο. Έτσι, με περισσότερα, ας μην τα ξαναπούμε, έτσι, περισσότερες φρούτα, λαχανικά, ελίες, λάδι, ό,τι αγνό υπάρχει. Ακριβώς. Και πολύ λιγότερα κρεατικά, ζωικά και επεξεργασμένα. Δυστυχώς εμείς για διάφορους λόγους έχουμε λίγο απομακρυνθεί από αυτό.
και με αποτέλεσμα και τα μεγαλύτερα ποσοστά και στην παχυσαρκία και σε ενηλίκους και δυστυχώς και σε παιδιά. Είναι η διατροφή μέσα από το σπίτι τις περισσότερες φορές. Είναι αυτό που θα ζηλέψει το παιδί, και εγώ μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το τρυπάκι. Δεν θέλω το παιδί μου να ζηλεύει να το πάρω αυτό το οποίο θέλει, αλλά να το πάρω μία ή δύο φορές να το καταλάβω. Το να το κάνω τρόπο ζωής και με διατροφής μέσα στο σπίτι, εκείνη η μεγάλη διαφορά, και εκεί είναι, φαντάζομαι, εκεί που το χάνουμε. Είναι αυτό που λέμε επίσης, ότι οι ρυθμοί της ζωής με πάνε λίγο παρακάτω, οπότε παραγγέλνω και λίγο πιο έτοιμο απ' έξω, που μπορεί να είναι αυτό της στιγμής ως φαγητό να το βάλω στο τραπέζι. Όλα αυτά, ναι, μας έχουν επηρεάσει. Είναι πολλοί παράγοντες, αλλά και αυτό το εντός σπιτιού είναι το νούμερο ένα, όπως ξέρετε όλοι και έχετε ακούσει όλοι πλέον και οι ακροατές σας, ότι λέμε ειδικά για τους γονείς ότι πρέπει να αποτελούν πρότυπο. Αυτό δεν είναι απλά μια έκφραση, έτσι, μια ωραία τάκα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Πρέπει εγώ να είμαι σωστός, ούτως ώστε το παιδί να μεγαλώνει και σε ένα σωστό περιβάλλον. Όμως να υπογραμμίσω και κάτι άλλο εδώ, γιατί λέμε αυτό για το σπίτι και είναι σαν να δίνουμε άλωση να κάνουμε όλα τα αντίθετα εκτός σπιτιού. Όχι. Τα εκτός σπιτιού, όχι εγώ και εσείς τώρα, γενικά λέω, ότι πολλές φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Γιατί ο κόσμος, ας πούμε, μιλάει για το στην καθημερινότητά μου να είμαι σωστός και έξω δεν πειράζει. Αν σκεφτούμε όμως ότι το έξω του Έλληνα είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πρέπει και έξω να είμαστε σωστοί. Δεν σημαίνει ότι όπου τραπέζι και γιορτή και έξοδος, έλα μου, ρε, δεν πειράζει, ας φάμε ότι υπάρχει, ας είναι και χειρότερη επιλογή, γιατί στο σπίτι θα προσπαθώ να είμαι σωστός. Πρέπει και στα δύο, και εντός και εκτός, να κρατάμε μια ισορροπία, και μέσα σε αυτά τα δύο είναι και το σχολείο, ξαναλέω, για τα παιδιά, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν και ομιλίες και για το σχολικό περιβάλλον και στην ημερίδα μας και σε όλες τις δράσεις που κάνουμε, και ειδικά και ο κύριος Παπαδάκης. Όχι ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες, όπως και εσείς λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει και με την βοήθεια που πρέπει να δώσουμε προς τα παιδιά μας, και ο κύριος Παπαδάκης. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι με αυτούς τους ρυθμούς που ακολουθεί ο καθένας από εμάς, ότι δεν τα έχουμε ακόμα καταφέρει. Αυτό θα μπορούσα να πω, κύριε Παπαδάκη. Ναι, κυρία Δουλγιαράκη, πρέπει να πω ότι και είστε πρέσβερα αυτής μας της προσπάθειας, Περιφέρεια Κρήτης. Πολλά χρόνια τώρα προσπαθεί να τρέξει το πρόγραμμα Πρότυπο Σχολικό Κυλικείο, γιατί γνωρίζετε, όπως είπε και ο κύριος Γιακουμάκης, και η οικογένεια αλλά και τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι καλύτεροι δέκτες των προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας, και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και το αναφέρατε και εσείς, η ημερίδα έχει κομμάτια της που αφορά τους σχολικούς πληθυσμούς, εκεί στοχεύουμε και ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να φέρουμε τα κριτικά προϊόντα από τους ντόπιους παραγωγούς, δηλαδή στα σχολεία, και να μην βλέπουμε αυτά τα πατατάκια, γαριδάκια, τα αναψυκτικά με τόσο μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, όλα αυτά τα ανθυγιεινά, τέλος πάντων, προϊόντα να καταλήγουν ακριβώς επειδή ο γονέας είναι πάρα πολύ εύκολο να δώσει λιγότερο του ευρώ για να πάρει ένα κρουασάν, από το να μπορέσει το παιδί του να πάρει ένα χυμό, φρέσκο χυμό πορτοκάλι, να πάρει μια μπάρα δημητριακών. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και δυστυχώς οφείλω να πω ότι η πανδημία μας πήγε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο μας πήγε πίσω γιατί δεν κάναμε τις δράσεις που προετοιμάζαμε, αλλά γιατί η νομοθεσία, προκειμένου να προφυλάξει το σχολικό πληθυσμό από τον κορονοϊό, απαιτούσε τα τρόφιμα να είναι συσκευασμένα και έτοιμα, και όχι να παρασκευάζονται για την αποφυγή επιμόλυσης. Μεγάλη προσπάθεια, θα την ξεκινήσουμε πάλι. Αυτά και αν είναι τα επικίνδυνα, γιατί το φαγητό θα μπορούσε, όταν γινόταν τα σχολεία, να είναι συσκευασμένα και έτοιμα μέσα από το σπίτι. Γιατί θα μπορούσαμε να παρασκευάζουμε προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να τυλίγουμε μέσα από το σπίτι. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, λέτε εσείς μία κουβέντα, το μυαλό μου τρέχει και πάει πολύ πολύ παρακάτω σε αυτά τα στραβά
τα οποία βρίσκει ο καθένας μπροστά του, αλλά τα οποία εν τέλει έχουν πολύ πολύ μεγάλες σκοπιμότητες για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Γιατί εν μέσω πανδημίας η Ένωση Περιφερειών της Ευρώπης φώναζε ότι η χρωματιστή ετικέτα υποβαθμίζει τα ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης της χώρας, όπως το λάδι, όπως το μέλι, όπως τα γαλακτοκομικά. Ακόμα και αν ακούμε από τον κύριο Γιακουμάκη που λέει όσο λιγότερα, όσο λιγότερο κρέας, όσο λιγότερα ζωικά παράγωγα κλπ, τόσο το καλύτερο. Αλλά κοιτάξτε πως βήμα-βήμα έρχεται και κολλάει όλη αυτή η προσπάθεια. Και προσέξτε τώρα, κύριε Παπαδάκη και κύριε Γιακουμάκη, έρχεται και το μήνυμα του κυρίου Γιάννη που λέει, τι να πει κανείς, δημιουργική ελληνική κουζίνα, αποδομημένη ελληνική κουζίνα, πειραγμένη ελληνική κουζίνα, μοντέρνα ελληνική κουζίνα, νέα ελληνική κουζίνα, μεσογειακή κουζίνα, γκουρμέ ελληνική κουζίνα, μοριακή ελληνική κουζίνα. Κοιτάξτε λέει πόσο πραγματικά το έχουμε μπερδέψει, το πουλάμε, αλλά τελικά είναι σε βάρος μας. Ε, κύριε Γιακουμάκη. Εντάξει, οι όροι αυτοί μπορεί να είναι αρκετοί, όπως ο κύριος Γιάννης τους παρέθεσε, δεν είναι για να μπερδεύουν τον κόσμο. Αναλόγως τη συζήτηση μπορεί και οι όροι αυτοί κάτι διαφορετικό να προσδιορίζουν. Είναι διαφορετικό, ας πούμε, να μιλάμε εμείς τώρα γενικά για την υγιεινή διατροφή και είναι διαφορετικό να μιλάνε, ας πούμε, κάποιοι σεφ και μάγειρες μεταξύ τους για τον τρόπο παρασκευής. Εμείς αυτό που θέλουμε ο κόσμος να συγκρατήσει είναι ότι ασχέτως πως θα βαφτιστεί αυτό που κάνουμε, πρέπει αυτό που κάνουμε να περιλαμβάνει σωστά υγιεινά τρόφιμα, όσο γίνεται πιο στην φυσική και ακατέργαστη μορφή τους, όχι επεξεργασμένα, όχι επιβαρυντικά, από οποιονδήποτε παράγοντα, μπορεί να είναι τα κακά κακής ποιότητας λιπαρά, μπορεί να είναι το αλάτι, μπορεί να είναι τα τρανς λιπαρά, μπορεί να είναι οτιδήποτε, ας πούμε έτσι, που δεν είναι ωφέλιμο για τον οργανισμό. Τα πολλά είδη περιπτέρου και σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι επιβαρυντικά κλπ. Οπότε θέλουμε σωστά υγιεινά τρόφιμα, θέλουμε σωστούς συνδυασμούς και σωστές συχνότητες μέσα στη βδομάδα μας, να μην έχουμε μονόπλευρη κατανάλωση, ας πούμε, κάποιων κατηγοριών και πολύ σπάνια κάποιων άλλων. Θέλουμε σωστές ποσότητες για να αποφεύγουμε και το κομμάτι της επιβάρυνσης στο βάρος, της παχυσαρκίας, γιατί η παχυσαρκία συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την υπερκατανάλωση, την ποσότητα. Αυτό είναι το. Το νούμερο ένα. Το μεγάλο ζήτημα. Θέλουμε σωστό τρόπο μαγειρέματος, να αποφύγουμε τα πολλά τηγανιτά κλπ. Οπότε είναι ένα σύνολο πρακτικών που αποτελούν όλες μαζί τη σωστή υγιεινή διατροφική πρακτική και καθημερινότητα. Κύριε Παπαδάκη, μια τελευταία κουβέντα από εσάς, γιατί έχω μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μου. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Παρά το ότι είναι δύσκολη ημέρα, ξεκινάει η εορταστική περίοδος που θα κλείσουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, θα παρακαλούσα τους πολίτες να αφιερώσουν αυτό το τρίωρο από το χρόνο τους, γιατί θα βγουν συμπεράσματα, θα επακολουθήσει η συζήτηση και σκοπός μας είναι οι πολίτες να ενημερωθούν και όλοι να έχουμε ως πρότυπο και για την υγεία τη δικιά μας και για των παιδιών μας την παραδοσιακή κριτική διατροφή, τα παραδοσιακά προϊόντα, τα οικόσιτα που έχουν, είναι απαραίτητα και πολύ επίκαιρα θέματα στη διατροφή μας για να πορευτούμε με υγεία. Μάλιστα. Τώρα χαμογελάω για τα οικόσιτα, αλλά ξέρετε το λόγο, αλλά και δεν έχω και χρόνο να πω κάτι άλλο, αλλά νομίζω το πήρα το μήνυμα, το πόσο απαραίτητα είναι στη ζωή μας. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη... Κύριε Δουλγεράκη, πριν το κλείσετε, κάτι πολύ τελευταίο και πολύ στα γρήγορα, επειδή και αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με τη σωστή ενημέρωση του κόσμου, έτσι, στο ευρύ κοινό, να προσέχουν πάρα πολύ στο κομμάτι της διατροφής, το από πού παίρνουν την πληροφόρησή τους και την καθοδήγησή τους. Δεν ενημερωνόμαστε έγκυρα για τη διατροφική μας πρακτική από οποιαδήποτε πηγή στο ίντερνετ ή από, ακόμα και από οποιονδήποτε επαγγελματία, σε εισαγωγικά, αυτό προβάλλεται ως ειδήμονας και ως ειδικός και ως διαιτολόγος. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιες περιπτώσεις που δεν είναι διαιτολόγοι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Να προσθέσει ο κόσμος το κλείσιμό μας, την πληροφορία του, από πού την παίρνει, να είναι σωστή έγκυρη για να... Ωραία. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή σας ημέρα από τον 984.